Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαδικτυακά και με φυσική παρουσία, σας καλησπερίζω και σας εύχομαι καλή χρονιά. Είναι η πρώτη συνεδρίαση, είναι η αναβληθήσα μάλλον συνεδρίαση λόγω της κακοκαιρίας. Πριν μπω στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οφείλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια, εκφράζοντας και το σύνολο, φαντάζομαι, της Επιτροπής, στην οικογένεια του εκλειπώντος πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Χρήστου Στρατζετάκη, ενός ατόμου που υπηρέτησε με συνέπεια και το δικαστικό σώμα και το ανώτατο αξίωμα του άρχοντα της χώρας. Συλληπιτήρια, λοιπόν, στην οικογένειά του. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης σήμερα, όπως γνωρίζετε, είναι ενημέρωση και προγραμματισμός των εργασιών για το έτος 2002. Πριν ξεκινήσω την ενημέρωση, θέλω να κάνω έναν πολύ σύντομο απολογισμό, αριθμητικό μόνο. Παρά τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της πανδημίας της υγειονομικής κρίσης, η Επιτροπή μας συνεδρίασε την προηγούμενη περίοδο 38 φορές, η σημερινή είναι η 31η συνεδρίαση, και συμμετείχαμε σε 3 αποστολές στο εξωτερικό, πάντα διακομματικά, όπως ξέρετε, είναι η δική μου άποψη και η δική μου πάντα προσπάθεια. Όσον αφορά για το θέμα της ενημέρωσης, πρέπει να σας πω για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις που έχουμε για το επόμενο διάστημα, αλλά και για τις εκκρεμότητες πρωτοβουλίες που είναι στο στάδιο της συζήτησης. Στις 2 Μαρτίου, τον επόμενο μήνα δηλαδή, έχουμε προγραμματισμένη και οργανώνεται αυτό το διάστημα μία εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, αφορά είναι σε συνεργασία με την ΠΟΕΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συντακτών, Ενώσεων Συντακτών, και αφορά την ανακήρυξη της ημέρας Νίκου Καπετανίδη, τιμής στη μνήμη του Νίκου Καπετανίδη. Για όσους δεν γνωρίζετε, ο Νίκος Καπετανίδης ήταν ένας δημοσιογράφος στον Πόντο και απαγχωνίστηκε το 1921 για τους αγώνες του για την ελευθερία του τύπου, αλλά και την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πάρετε τις σχετικές προσκλήσεις το επόμενο διάστημα και βεβαίως θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε για αυτό το θέμα. Στις 14 και 15 και 16 Μαρτίου θα διοργανωθούν οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο, αλλά είχαν αναβληθεί λόγω της πανδημίας, τις είχαν αναβάλει. Αυτές οι εκδηλώσεις, δηλαδή η επίσκεψη της ΠΑΔΕΕ στη Θεσσαλονίκη, η κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής εκεί με θέματα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή και η ημερίδα που διοργανώνουμε με την ΠΑΔΕΕ, η Εγνατία των Λιμένων, θα διοργανωθούν αυτές τις ημερομηνίες και για αυτές τις εκδηλώσεις θα πάρετε τις σχετικές προσκλήσεις και ελπίζω το διάστημα εκείνο να υπάρχει δυνατότητα φυσικής παρουσίας όλων των συναδέλφων για να έχουμε και μια καλύτερη διοργάνωση. Τρίτο θέμα ως ενημέρωση που πρέπει να σας αναφέρω είναι η συζήτηση που έχουμε και είχα και τελευταία με τον Προεδρικό Επίτροπο της Κυπριακής Δημοκρατίας αρμόδιο για τα θέματα του απόδημου. Καλή συνέχεια, κύριε συνάδελφε. Για τα θέματα του απόδημου, τον κύριο Φωτίου. Όπως ξέρετε, είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μια επίσκεψη προσκεκλημένη της σχετικής επιτροπής, μάλλον του επιτρόπου, γιατί εκεί δεν υπάρχει αντίστοιχη επιτροπή. Τα θέματα αυτά τα επεξεργάζεται η Επιτροπή Εξωτερικών το Νοέμβριο του 2021, αλλά για λόγους που οι ίδιοι γνωρίζουν, την αναβάλανε για το έτος αυτό, για το 2022, και γίνεται συζήτηση
το επόμενο διάστημα να γίνει και αυτή η επίσκεψη. Επίσης, ίδια συζήτηση έχουμε και με τον ομογενή βουλευτή στην Αλβανία, τον Βαγγέλη τον Ντούλε, ο οποίος προτίθεται, μου ζήτησε να κάνουμε μία επίσκεψη εκπρόσωπο της Επιτροπής Διακομματική στην Αλβανία, να συζητήσουμε με τον εκεί πρόεδρο γυναίκα με την εκεί πρόεδρο του Κοινοβουλίου και την αρμόδια Επιτροπή και να κάνουμε τις σχετικές επισκέψεις στον Αρχιεπίσκοπο, στην Ομόνια και στα ομογενειακά σχολεία. Και τέλος έχουμε μία συζήτηση επίσης την οποία κάναμε με τον πρέσβη και παρουσία και του συναδέλφου του κυρίου Μανούσου με τον πρέσβη της χώρας μας στον Λίβανο, στη Βηρυτό. Προέκυψε μετά τη συνεδρίαση που είχαμε με τις ελληνικές κοινότητες στην Συρία και το Λίβανο και το ασωματία Ρομ, τα ρωμαϊκά σωματεία εκεί, να πραγματοποιήσουμε μία επίσκεψη στην Συρία, στο Λίβανο και τη Συρία, αντίστοιχα, το πλαίσιο της συζήτησης της επίσκεψης περιμένουμε να τεθεί από τον πρέσβη. Νομίζω ότι κάνετε κάποιες συζητήσεις, κύριε συνάδελφε, κύριε Μανούσο, στη διάρκεια, αν θέλετε να πάρετε το λόγο και να, στη διάρκεια, μόλις τελειώσω, να συμπληρώσετε. Τώρα, όσον αφορά τον προγραμματισμό, θα πω, γνωρίζουμε όλοι ότι η Επιτροπή μας, στα πλαίσια του άρθρου 108, παράγραφος 1, του Συντάγματος, έχει λειτουργία και έχει σαν αποστολή τη στήριξη των Ελλήνων του εξωτερικού. Και συγκεκριμένα έχει υποχρέωση και καθήκον να μεριμνά για την εκπαίδευση και την παιδεία των Ελλήνων του εξωτερικού, για την κοινωνική και επαγγελματική τους προαγωγή και πρόοδο. Έχουμε σαν αποστολή να ενισχύουμε τους συλλόγους, να ενισχύουμε και να στηρίζουμε την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, να συμβάλλουμε περισσότερο στη διατήρηση και στη σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ της χώρας και των αποδήμων. Η Επιτροπή μας παραδοσιακά, το γνωρίζετε όλοι, λειτουργούσε και λειτουργεί συνενετικά, χωρίς πολλές κομματικές και αντιπολιτευτικές κορώνες, γιατί θεωρούμε πως το κεφάλαιο του οικουμενικού ελληνισμού το αντιμετωπίζουμε σαν εθνικό κεφάλαιο και σαν κομματικό ακροατήριο και νομίζω και ελπίζω και το επόμενο διάστημα να συνεχίσουμε έτσι. Η δραστηριότητα της Επιτροπής, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι συμβουλευτική και αυτό ποτέ δεν πρέπει να μας διαφεύγει στις πρωτοβουλίες μας. Είναι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, χωρίς αποφασιστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες και επικεντρώνεται στους στόχους τους οποίους θέτει με μία σειρά από πρωτοβουλίες. Έχει όμως η Επιτροπή ένα σημαντικό πλεονέκτημα που πάντα πρέπει να το θυμόμαστε. Έχει την δυνατότητα να απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και να τους δίνει βήμα για να εκθέσουν, να παραθέσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους σε θέματα σχετικά ή προβλήματα που τους αντιμετωπίζουν. Αυτό κάνει την Επιτροπή μας ελκυστική, ιδιαίτερα στους Έλληνες του εξωτερικού, γιατί σύλλογοι, οργανώσεις, σωματεία, εθνοτοπικά ή πολιτιστικά ή επαγγελματικά, ομοσπονδίες έχουν την δυνατότητα να μπορούν να παραθέσουν τις θέσεις, να έρθουν στην Επιτροπή και να ακουστούν. Γι' αυτό η Επιτροπή μας είναι ψηλά στη συνείδηση κυρίως των Ελλήνων του εξωτερικού και εναπόκειται βέβαια σε εμάς και στη λειτουργία της Επιτροπής να την ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλότερο. Τώρα, όσον αφορά, αυτό ήταν μια προεισαγωγική τοποθέτηση για να μην ξεχνάμε και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε, γιατί πολλές φορές ξεφεύγουμε και έχουμε τοποθετήσεις που έχουν εκτελεστικό ή αποφασιστικό χαρακτήρα. Πρέπει δηλαδή να το θυμόμαστε πάντα όταν συζητάμε για τη λειτουργία της Επιτροπής
και για τα επιτεύγματα της Επιτροπής. Τώρα, η προτάση που θα παραθέσω βεβαίως είναι μία βάση για συζήτηση και στη συνέχεια όλοι οι συνάδελφοι και διαδικτυακά αλλά και με φυσική παρουσία όσοι είναι εδώ μπορούν να πάρουν το λόγο και να προσθέσουν τις θέσεις τους ή να πούνε κάτι που ίσως μας διαφεύγει για να διαμορφώσουμε μία συγκεκριμένη πρόταση. Επιγραμματικά, λοιπόν, ως πρόγραμμα και δραστηριότητες για το επόμενο διάστημα, θέτω ένα θέμα που πιστεύω όλοι θα συμφωνήσουμε, που διαχρονικά τίθεται και το θέτουν και το έχουν πολύ ψηλά και όλες οι οργανώσεις και οι Έλληνες του εξωτερικού. Αφορά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής παιδείας. Ξέρετε και γνωρίζουμε πολύ καλά και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, η διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και της εθνικής συνείδησης είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια τον ελληνισμό της Διασποράς και ιδίως τις τρίτες και τέταρτες γενιές, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Αυστραλία και στον Καναδά. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας ενισχύει και την επιθυμία και την προσπάθειά τους να διατηρήσουν και την ταυτότητά τους και την εθνική τους συνείδηση. Γιατί μέσα από αυτή μπορεί να γνωρίσουν και την ιστορία και τον πολιτισμό και την παράδοση και τα ήθη και τα έθιμα και να έχουν μια πλήρη εικόνα για την χώρα τους ή για τη χώρα των γονιών τους και των παππούδων τους. Γι' αυτό προτείνω πέρα από τις συζητήσεις που θα κάνουμε και για το τι συμβαίνει στο εξωτερικό με τα σχολεία και την εκπαίδευση, προτείνω να αναλάβουμε μία πρωτοβουλία να αναδείξουμε, να καθιερώσουμε μάλλον την 9η Φεβρουαρίου που όσον που έρχεται, που έχει ανακηρυχθεί το 2018 ως ημέρα ελληνικής γλώσσας, σε παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει, έτσι την είχαμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Δυστυχώς, μετά την ανακήρυξη, η προσπάθεια αυτή έχει ατονίσει και πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία. Δύσκολο το εγχείρημα, δεν είναι εύκολο. Εμείς όμως πρέπει να κάνουμε την προσπάθειά μας, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι και εσείς το καταλαβαίνετε, πως αν η ημέρα ανακηρυχθεί ως παγκόσμια ημέρα, θα έχει μια διαφορετική διάσταση όσον αφορά τον εορτασμό και την τιμή στη γλώσσα από ό,τι σήμερα. Δεύτερο θέμα που θέτω για συζήτηση στα πλαίσια των εργασιών το επόμενο διάστημα είναι η αναγνώριση και η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας στη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας και της ελληνικής συνείδησης. Υπάρχουν περιοχές όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως είναι ο Καναδάς, όπως είναι η Αυστραλία και η Ευρώπη, όπου η Εκκλησία έπαιξε διαχρονικό σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και συνεχίζει ίσως ακόμη να παίζει ρόλο. Σε χώρες όπου υπήρχε καταναγκασμός και απαγόρευση της χρήσης της ελληνικής γλώσσας, όπως είναι οι χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η Εκκλησία είναι αυτή, η θρησκεία είναι αυτή που διατήρησε την εθνική συνείδηση στους εκεί Έλληνες. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να μην διαφεύγει κανέναν και πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να το αναδείξουμε. Τρίτο θέμα που θέτω είναι η ενίσχυση της λειτουργίας αλλά και η ανάδειξη του ρόλου των συλλόγων, των κοινοτήτων, των σωματείων, των ομοσπονδιών, πολιτιστικών ή εθνοτοπικών, επαγγελματικών σωματείων, επιστημονικών σωματείων, γιατί μέσα από αυτούς διαχρονικά διατηρήθηκε ο ιστός και η επικοινωνία των Ελλήνων του εξωτερικού, των ομογενών, αλλά και πολλοί από αυτούς, όπως γνωρίζετε, έχουν και μαθήματα κατάρτισης στην ελληνική γλώσσα σε ώρες αργίας ή απογευματινές ή νυχτερινές, σε μέρες αργίας ή απογευματινές ή νυχτερινές και μέσα από αυτούς διατηρείται ζωντανή και η παράδοση και η ιστορία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν σύλλογοι όπου έχουν
χορευτικά συγκροτήματα, καλλιτεχνικά συγκροτήματα και έτσι διατηρείται και μεταδίδεται και στους νέους Έλληνες η παράδοση, η γλώσσα και ο πολιτισμός και κατ' επέκταση διατηρείται η ελληνική ταυτότητα. Οι υπηρεσίες των συλλόγων πρέπει να δεχτούμε ότι διαχρονικά ήταν μεγάλες. Το τελευταίο διάστημα ατονίζουν, όπως ξέρετε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν δυνατότητες να προσφέρουν έργο σημαντικό και επαφείται σε εμάς αυτές τις προσπάθειες που κάνουν ορισμένοι εμείς να τις ενισχύσουμε. Τέταρτο θέμα που πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με την ανάδειξή του και νομίζω ότι η περίοδος είναι καλή, είναι η ενίσχυση του φιλελληνικού ρεύματος. Δηλαδή, τους ξένους που αγαπούν τη χώρα μας και τη θαυμάζουν τη χώρα μας για διάφορους λόγους, πρέπει να τους προσεγγίσουμε, να τους φέρουμε κοντά, να τους κάνουμε φίλους, να τους ενθαρρύνουμε για τις δράσεις μας, γιατί θα μας βοηθήσουν και στις πολιτικές μας και στην προσπάθεια τη δική μας. Πρέπει επίσης να ανοίξουμε μία συζήτηση με τους συμπατριώτες μας, με τα νέα κυρίως παιδιά που εγκατέλειψαν τη χώρα τα τελευταία δύσκολα χρόνια της κρίσης και αναζήτησαν την τύχη τους σε άλλες χώρες. Είναι και αυτή μία δύσκολη προσπάθεια και συζήτηση, γιατί πολλοί από αυτούς έχουν τακτοποιηθεί μέσα σε εισαγωγικά, έχουν βρει δουλειές ή αν είχαν παιδιά έχουν πάει στο σχολείο και δύσκολα θα επιστρέψουν στη χώρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτε. Οι συνθήκες, δημιουργούνται μάλλον συνθήκες ευνοϊκές για τη χώρα μας. Πρέπει να ξέρετε ότι ένας στους τέσσερις εργαζόμενους από αυτούς που έχουν προσληφθεί στη Pfizer, στη Θεσσαλονίκη, από τους 500 που έχουν προσληφθεί και εργάζονται στη Pfizer, είναι Έλληνες του εξωτερικού. Έχουν οι περισσότεροι την επιθυμία να επιστρέψουν στη χώρα και αυτό το είδαμε πολύ καλά στη συνεδρίαση που είχαμε με την Ένωση Ελλήνων Ιατρών του Ντίσσελντορφ που φιλεξονήσαμε τελευταία με τα νέα αυτά παιδιά που ιδρύθηκε το 2015 αυτός ο σύλλογος. Είδαμε την επιθυμία τους να επιστρέψουν. Κάποιοι, ο πρώτος πρόεδρος έχει επιστρέψει ήδη στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να ανοίξουμε μία συνθήκη, μία συζήτηση και να δημιουργηθούν οι συνθήκες, δημιουργούνται συνθήκες ήδη στη χώρα. Υπάρχει το παράδειγμα που σας είπα της Pfizer, αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας του εξωτερικού που επενδύουν στη χώρα μας και αναζητούν νέους και άτομα με υψηλές και εξειδικευμένες γνώσεις, γνώσεις που έχουν τα παιδιά που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν όσοι περισσότερο μπορούμε από αυτούς. Η επεξεργασία βέβαια γεωγραφικών και θεματικών ζητημάτων όπως την είχαμε προσδιορίσει από την αρχή με τις ομάδες θεματικές και γεωγραφικές που έχουμε δημιουργήσει πρέπει να ξεκινήσει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Δεν έγινε αυτή η συζήτηση, δεν λειτουργήσαν αυτές οι επιτροπές λόγω της πανδημίας. Τέλος θα επαναλάβω μία πρόταση την οποία είχε κάνει στην προηγούμενη συζήτηση ο συνάδελφος ο κύριος Στυλιανίδης να αναλάβουμε μία πρωτοβουλία να βραβεύουμε διακεκριμένους Έλληνες και φιλέλληνες από διάφορες χώρες του κόσμου. Αυτό είναι μία απευθεία σχέση του Κοινοβουλίου με μία ξεχωριστή και μία ξεχωριστή τιμή για αυτούς τους ανθρώπους. Νομίζω όλοι θα το δεχθούν αυτό και θα δημιουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο φίλους οι οποίοι στις χώρες τους θα στηρίζουν την πολιτική μας και θα είναι πρεσβευτές του ελληνικού κράτους, αλλά θα στηρίζουν και την δική μας προσπάθεια και σε αυτό βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις είτε έχουν στο μυαλό τους πρόσωπα είτε κάποιες εταιρείες, ομάδες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Και επίσης, επειδή κλείνοντας θέλω να πω ότι επειδή το 2022 τιμούμε
την τραυματική εμπειρία της μνήμης της μικρασιατικής καταστροφής, πρέπει και σε αυτό το πλαίσιο να διοργανώσουμε μία συζήτηση, μία εκδήλωση, να δούμε ένα θέμα που μπορούμε να το επεξεργαστούμε, να αφιερωμένη στην ημέρα αυτή, στην τραγική αυτή ημέρα της μικρασιατικής καταστροφής. Βεβαίως, η συνεδρίαση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, η κοινή συνεδρίαση με την ΠΑΔΕ, είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να γίνουν και άλλες δράσεις για αυτή την επέτειο. Στόχος, λοιπόν, με όλα αυτά που λέμε της Επιτροπής και στοίχημα, είναι να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις του ελληνισμού απανταχού της γης σε όλο τον κόσμο, προς όφελος και της εθνικής μας πολιτικής και της οικονομίας, αλλά και των ίδιων των απόδημων Ελλήνων. Έχω κλείσει την τοποθέτησή μου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και όποιος συνάδελφος θέλει, είτε διαδικτυακά είτε φυσικά, θα προηγηθούν τα κόμματα, αν θέλουν τα κόμματα, οι εκπρόσωποι των κομμάτων, να πάρουν το λόγο, να πούνε τις θέσεις τους και συνέχεια οι συνάδελφοι που έχουν να καταθέσουν κάτι.